στις όχθες του ποταμού Παλούς, ενός παραπόταμου του Φιδιού, μήκους 230 χιλιόμετρων, το Απαλόζα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη του 15ου αιώνα. Ήταν το αγαπημένο άλογο των Ινδιάνων του Νες Πέρς, μέχρι την παράδοσή τους το 1877, όταν η πλειονότητα των Απαλόζα επρόκειτο να σφαγιαστεί ή να διασταυρωθεί με άλλες ράτσες. Το Απαλούσα είναι απόγονος του αρχικού αλόγου Αμερικανών Ινδιάνων που επηρεάστηκε από τους Κάιους. Μερικές φορές διασταυρώνεται με το Άραβα, το Καθαρόαιμο και συχνά με το Τέταρτο Άλογο. Είναι ένα άλογο που έχει πολλές ιδιαιτερότητες, όπως τα μάτια του οποίου φαίνεται ο σκληρός χιτώνας, οι οπλές που είναι ραβδωτές και το μάρμαρο που φαίνεται στο δέρμα του. Λόγω της μεγάλης παροχής αίματος του Quarter Horse, η σημερινή Απαλόζα έχει χάσει πολλά χαρακτηριστικά του αρχικού αλόγου. Το τρίχωμα είναι κυλιδωμένο, αλλά αποκλίνει ανάλογα με τον τύπο του, όπως η λεοπάρδαλη και η νυφάδα χιονιού. Έχει ύψος μεταξύ 1,42 μέτρο και 1,65 μέτρο για βάρος περίπου 485 κιλών. Το Απαλόζα είναι ένα ήρεμο και δεκτικό άλογο που έχει πολλή ενέργεια, που δεν το εμποδίζει από το να δείχνει πάντα υπακοή. Είναι δυνατό και εύκολο στο χειρισμό, αλλά και πολύ γρήγορο και ιδιαίτερα ισχυρό. Ένα από τα χαρακτηριστικά του Απαλόζα είναι η ευελιξία του, η οποία του επιτρέπει να αντιμετωπίσει πολλούς κλάδους, αλλά είναι στη δυτική υπασία που αποδίδει καλύτερα. Δεν χρησιμοποιείται τη νύχτα, επειδή το γονίδιο LP που του προκαλεί κοιλίδες έχει αφαιρέσει τη νυχτερινή του όραση. Το επίσημο κρατικό άλογο του Αϊντάχο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Απαλόζα διοικείται από το Απαλούσα Horse Club, έναν διεθνή οργανισμό με πολυάριθμες θυγατρικές στην Αμερική, την Ευρώπη και την Οκεανία. Σε ορισμένες χώρες τα μητρώα δέχονται όλα τα στίγματα ύπων, χωρίς διάκριση μεγέθους ή μορφολογίας. Σήμερα, το σύγχρονο Απαλόζα έχει αντικαταστήσει σχεδόν πλήρως το αρχικό άλογο, ωστόσο οι λάτρεις του κινητοποιούνται για να το διατηρήσουν.